Ξυπνάει ο λαός, όχι μόνο από τη δράση τη δική μας, μα κυρίως από τα δεινά που οι ίδιοι καθημερινά τον φορτώνουν. Θα τους πάρει σβάρνα ο Χαβρίας και θα τους πετάξει στη θάλασσα. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ τον κύριο Δεμερίδη Γιώργο να έρθει στο βήμα να μιλήσει. Γεια σας. Έχουμε την εντύπωση ότι οι κυβερνώντες ξέχασαν κάτι όταν ανακοίνωναν ότι υπογράψανε την τελική απόφαση για να γίνουν χρυσορχοί εδώ. Ξέχασαν την ιστορία αυτού του τόπου, ξέχασαν τη μαχητικότητα, την αγωνιστικότητά του, ξέχασαν τι έγινε το 1995 στην Ολυμπιάδα. Της περιοχής μας να αποτραπούν τα σχέδια της ελληνικός χρυσός και των κομμάτων της ολιγαρχίας που θέλουν να παραδώσουν χιλιάδες στρέμματα για εκμετάλλευση. Συμφωνούν να καταστραφούν τα δάση, να ελεγχιστοποιήσουν τα αποθέματα νερού και μέσα σε πολλά άλλα να δημιουργήσουν τον κίνδυνο για περιβαλλοντολογικό ολοκαύτωμα λόγω των σημαντικών μεταβολών του εδάφους σε υψηλή σεισμικότητα περιοχή όπως η δική μας, στην οποία θα δημιουργηθούν ογκοδέστατα τέλματα όταν τα απόβλητα και λόγω της χρήσης του κυανίου που χρησιμοποιείται σε κλειστό κύκλωμα κατά τη διαδικασία της ευνίδιας τήξης. Παρά τη σημερινή εγκληματική εξέλιξη, είμαστε αισιόδοξοι ότι στην πράξη θα ματαιωθούν τα σχέδια της κυβέρνησης. Αλλά δηλώνουμε δυναμικά, κάθετα, ότι είμαστε ενάντια στην εξόρυξη και εξόρυξη χρυσού και στη δημιουργία του εργοστασίου χρυσού και ταυτιζόμαστε με το κυρίαρχο λαϊκό αίσθημα. Θα παρακαλούσα τον κύριο Μαυράκη Γρηγόριο από τη Δημοκρατική Αριστερά να μας χαιρετήσει σε αυτή την μεγαλειώδη εκδήλωσή μας. Μήνυμα από την Ομαρχιακή Επιτροπή της Δημοκρατικής Αριστεράς. Συμπαραστέκεται στον αγώνα που δίνετε για τη σωτηρία του τόπου σας και της Χαλκιδικής. Συμπαραστέκεται στον αγώνα που δίνετε για την αξιοπρέπεια, για να διδάσκονται τα παιδιά στα σχολεία πώς πρέπει να στέκονται οι άνθρωποι απέναντι στις αξίες της ζωής και στο χρήμα. Συμπαραστέκεται στον αγώνα που δίνετε απέναντι στις ανίκανες πολιτικές και στους λαθρόβιους πολιτικούς που αφού με τις κλεψιές τους έφεραν τη χώρα στην κατάσταση της πτώχευσης που ζούμε, θέλουν να πουλήσουν τον τόπο μας, το νερό μας, τα δέντρα μας, τη θάλασσά μας, τα νησιά μας, εμάς τους ίδιους για να συνεχίσουν να κλέβουν. Συμπαραστέκεται στον αγώνα που δίνεται για τη σωτηρία της χώρας, για να μπορεί αυτή η χώρα να υπάρχει και αύριο, τέτοια που τη γνωρίσαμε και την αγαπήσαμε. Τέλος, υποκλίνεται στη λαϊκή ενότητα που σφυριλατήσατε και η οποία θα σταθεί ανυπέρβλητο εμπόδιο στα σκοτεινά του σχέδια. Η Δημοκρατική Αριστερά σε αυτόν τον αγώνα θα είναι μαζί σας. Σήμερα κοντά μας βρίσκεται και η κίνηση ανεξαρτήτων πολιτών του Μίκη Θεοδωράκη. Παρακαλώ να έρθει ο κύριος Καλεάδης Γιώργος. Η κίνηση ανεξαρτήτων πολιτών του Μίκη Θεοδωράκη χαιρετίζει το δίκαιο αγώνα των ανεξάρτητων πολιτών της Ιερουσαλήμ και της Αρνέας. Το ξεπούλημα έχει αρχίσει. Εμείς το έχουμε καταγγείλει από την ιδρυτική διακήρυξη της 1ης Δεκέμβρη του 2010. Ο ορυκτός πλούτος ξεπουλιέται και το ξεπούλημα ξεκινάει από την Ιερισσό. Θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι είναι κατοχική. Δεν εκφράζει το λαϊκό αίσθημα, δεν εκφράζει τους ανεξάρτητους πολίτες. Και οι πολίτες αυτοί, οι πολίτες οι ανεξάρτητοι, με το κίνημά τους και την αντίστασή τους, θα δικαιώσουν πραγματικά τον ελληνικό λαό. Όλοι οι πολίτες πρέπει να βγουν στους δρόμους, πρέπει να δημιουργήσουν κινήματα. Θα είμαστε πάντα δίπλα σας, ήδη ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ενημερωμένος σε σχέση με το συγκεκριμένο πρόβλημα και το πρόβλημά σας θα μεταφερθεί εκεί που πρέπει και η σπίθα, η κίνηση αρχιατών πολιτών θα σας συμπαρίσταται στο δίκαιο αγώνα. Καλή επιτυχία και είναι δεδομένο ότι δεν θα περάσει. Κοντά μας βρίσκεται και η Νομαρχιακή Επιτροπή του Συνασπισμού. Αλλά για οικονομία χρόνου δεν θα μιλήσει
αν και είναι γνωστές οι θέσεις της για τη μεταλλουργία χρυσού. Το λόγο τώρα τον έχουν οι Επιτροπές Αγώνα. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ τον κύριο Εκατερινάρη Γιάννη από τον Πολύγυρο να έρθει να μας μιλήσει. Πρέπει να τοποθετηθούν ευθέως, να αφήσουν τα μισόλογα και το πατάω σε δυο βάρκες και να πούν καθαρά τι συμβαίνει. Να το απαιτήσει ο κόσμος εάν οι ίδιοι δεν έχουν αυτή την ευαισθησία, ούτως ώστε να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα την απόφαση του κυρίου Παπακοσταντίνου, είναι απορίας άξιον το γεγονός πως ένας υπουργός που οδήγησε το πλοίο στις ξέρες σε θέματα οικονομίας καλείται να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που υψηλών προδιαγραφών. Από την Αγωνιστική Επιτροπή Πολυγύρου σας διαβεβαιούμε ότι όχι απλά θα συνδράμουμε αλλά θα αγωνιστούμε με οποιοδήποτε τρόπο για την αποτροπή της καταστροφής αυτού του ευλογημένου τόπου. Σας ευχαριστώ. Έναν σύντομο χαιρετισμό από την κυρία Καρίνα. Εκπρόσωπο Συλλόγου Μεγαλοπαναγιωτών Θεσσαλονίκης. Όχι, βρε. Αλλά μόνιμος κάτοικος Μεγάλης Παναγίας. Θα σας διαβάσω το κειμενάκι που μου έστειλαν, γιατί κάποιοι δεν μπορούσαν να παραμπρεθούν, και μετά θα σας πω ένα μικρό σχόλιο. Ο Σύλλογος Μεγαλοπαναγιωτών Θεσσαλονίκης χαιρετίζει και συμμετέχει στην σημερινή εκδήλωση και δηλώνει αλληλέγγυο στους αγώνες των κατοίκων της Χαλκιδικής ενάντια στα μεταλλεία χρυσού, καθώς και σε κάθε δραστηριότητα που θα θέσει σε κίνδυνο το περιβάλλον του τόπου μας. Αυτός ο τόπος είναι ένας τουριστικά αναπτυσσόμενος τόπος από τους καλύτερους προορισμούς στην Ελλάδα και δεν πρέπει να τον αφήσουμε να καταστραφεί. Αρνόμαστε κάθε αλόγιστη επέμβαση στο περιβάλλον, θέλουμε να διαφυλάξουμε τον τόπο μας αλόβητο από τις οικονομικές επιλογές τρίτων και πιστεύουμε ότι ο τόπος αυτός έχει μεγάλες δυνατότητες προόδου και ευημερίας που πρέπει να βασίζονται μόνο στις αρχές της αξιοβίωτης ολοκληρωμένης ανάπτυξης. Αυτό ήταν το κείμενο. Εγώ από μένα έχω να σας πω ότι είναι ένας μαραθώνιος και θα πρέπει να κρατάτε δυνάμεις, να ξεσηκώνεστε μεταξύ σας και να μην φοβάστε τίποτα. Ευχαριστώ. Ανοίξτε τις στηρίδες! Ξηδεγίνετε, μη τρέφετε ελπίδες! Αν θέλετε χρυσό, ανοίξτε τις στηρίδες! Σήμερα κοντά μας βρίσκεται ένας τηλεοβάτης στο αγώνα μας. Είναι ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης. Λέκτορας Πολυτεχνικής Σχολής Θεσσαλονίκης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών. Αυτός δεν ξέρει τι υπέγραψε. Προσέξτε το αυτό. Όπως δεν ήξερε όλο το νομαρχιακό συμβούλιο των κυρίων Λαφαζάνη και Ζωγράφου όταν δώσαν έγκριση αλόγιστη και πέρασε το θέμα διοικητικά. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Δεν είναι σήμερα ώρα για να κάνουμε τέτοια κουβέντα. Έχουν βάλει στόχο το λόγι του χρυσού όλη τη Βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Θα στήσουν εργοστάσια, θα την αλέσουν, θα τη φορτώσουν με δηλητήρια και άνοια και αυτά και ο Θεός μαζί μας. Είναι, προσέξτε το, απογειγνωμένοι από κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο. Μείνανε μια ομάδα πολιτικών, επώνυμη, Λαφαζάνης, Ζωγράφος, Πάχτας, που κυκλοφορούν βαγιονάς στην κοινωνία της Χαλκιδικής, δεν έχουν πάρει θέση και έμεσα κατεβαίνουν στη Βουλή και ψηφίζουν αυτά τα νομοσχέδια. Αυτό που έγινε σήμερα είναι συνέπεια, η πρώτη συνέπεια του εφαρμοστικού νόμου, κυρίες και κύριοι, του μνημονίου. Υπάρχει
υπάρχει νομική διέξοδος, θέλει όμως πολιτικό αγώνα. Γι' αυτό Σύμπνοια και η νίκη θα είναι μαζί μας. Ευχαριστώ. Ο γνωστός Τόλης Παπαγεωργίου. Με ξέρουν καλού. Δεν με ξέρει ο Παπακοσταντίνου. Δεν είχε τη χαρά. Θα με γνωρίσει όμως μέσα από εσάς, όπως θα σας γνωρίσει όλους. Και λοιπόν τι έγινε, υπέγραψε μια άδεια και μέχρι σήμερα έχουν υπογράψει πόσες και πόσες. Στην Ολυμπιάδα όταν την υπογράψαν ήμασταν 10. Σήμερα εδώ είμαστε 1000. Και αύριο όταν θα ξεσηκωθούμε και να τους κοντέψουμε στη θάλασσα θα είμαστε 2000. Τι έκανε ο Παπακοσταντίνου? Ο Παπακοσταντίνου ήταν στο γραφείο του Πάχτα. Υπάλληλος, σύμβουλος. Συνεχίζει το έργο του Πάχτα. Κάθισε δίπλα του. Ο Παπακοσταντίνου κατέστρεψε την Ελλάδα και σήμερα έρχεται για να πάρει κάθε ικμάδα που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο και κάθε ελπίδα να ξαναγεννηθεί αυτός ο τόπος και να δείξει μπροστά, γιατί εμείς δεν έχουμε ανάγκη από κανένα. Εμείς είμαστε ένας τόπος ευλογημένος και μπορούμε από μόνοι μας να αναπτύξουμε τις δυνάμεις μας. Από μόνοι μας να κάνουμε όλον αυτόν τον τόπο να ζει, να κάνουμε τα παιδιά μας, τη νέα γενιά να δουλεύει. Δεν έχουμε ανάγκη από τίποτα. Εμείς λοιπόν μεταφέρουμε σήμερα ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα που θα ακουστεί παντού, γιατί πρέπει να γνωρίζετε ότι η ιστορία αυτή στη Χαλκιδική είναι η ιστορία του κάστρου που θα παρασύρει αν πέσουμε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Σάπες, Κιλκής, Νομός Ερών, Παρανέστη, όλες αυτές οι περιοχές είναι στόχοι άμεση από αυτούς όλους. Ο Παπακοσταντίνου αδειοδότησε τον Πόμπολα και τον Κούτρα, τους δύο εγκληματίες οι οποίοι έχουν θησαυρίσει, έχουν αποστραγγίσει όλον τον ελληνικό λαό και έχουν απομυζήσει όλα τα ευρωπαϊκά κεφάλαια και σήμερα έρχονται για σωτήριες της περιοχής μας. Και θα μας δώσουν αυτό που μας έδωσε ο Πάχτας τα προηγούμενα χρόνια. Καμπαναριά, στολές, ένας άνθρωπος που χάρισε δισεκατομμύρια στους χρυσοθύρες, συνεργάζεται σήμερα με αυτόν που κυβερνάει το ΙΠΚΑ, γιατί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας τον έδιωξε αναφούρημα στην Ελλάδα. Εμείς λοιπόν τους μεταφέρουμε ένα σύνθημα σήμερα. Εμείς λοιπόν δίνουμε μεταξύ μας μια υπόσχεση ότι ο Παπακοσταντίνου θα πέσει στο βούρκο και στο τέλμα που του έχουν ετοιμάσει εδώ από πάνω και που το ετοιμάζει για μας. Το μήνυμα της αισιοδοξίας που πειρακτώθηκε επί 15 χρόνια που παλεύουμε σε αυτόν τον τόπο και που δεν τους έχουμε αφήσει να βγάλουν ούτε ένα γραμμάριο από το χρυσάφι που είναι κάτω από τα πόδια μας, γιατί έχουμε το χρυσάφι και το ατσάλι στην καρδιά μας και αυτοί θα τα δοκιμάσουν όλα αυτά και θα τα δοκιμάσουν πύληνα και πικρά. Δεν θα περάσει. Δεν θα γίνει και δεν τους αντιμετωπίζουμε μόνο με αισιοδοξία, φίλε Τόλη. Τους αντιμετωπίζουμε με χαμόγελο και τους προκαλούμε, αν έχουν κότσα, ας έρθουν στον τόπο μας. Ξεπουλάει το πλούτο της περιοχής μας χωρίς κανένα όφελος, ούτε για την περιοχή, ούτε για το κράτος, αλλά μόνο για τους πλουτοκράτες, οι οποίοι φεύγοντας θα αφήσουν στον τόπο μας την καταστροφή. Η καταστροφή αυτή θα είναι μόνιμη και θα επηρεάσει κάθε άλλη δραστηριότητα. Αυτή την περιοχή να την απορρυπάνουμε, να την αποκαταστήσουμε και να την αποχαρακτηρίσουμε, διότι έχει μέρος.